Λοιπόν, επιστρέψαμε τρίτο μέρος της εκπομπής Κρήτη σήμερα και όπως θα δείτε έχει γεμίσει το πλατό με δημιουργίες από την αγκιοπλαστική και βεβαίως έχω και δύο καλούς καλεσμένους, τον κύριο Γιώργο Μαυραντονάκη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Θα πούμε το θέμα για το οποίο βρίσκεστε εδώ και το περίμενα, μπορώ να σας πω, εδώ και ένα χρόνο από την προηγούμενη διοργάνωση, και τον κύριο Κωστή Χριστάκη, το Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου ΚΝΟΣΟΥ της Βρετανικής Σχολής Αθηνών. Κύριε Χριστάκη, καλώς ήρθατε κι εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, 34 χρόνια τώρα στο Θραψανό διοργανώνεται αυτή η εξαιρετική εορτή, η εξαιρετική συνδιοργάνωση που έχει να κάνει με τη γιορτή του Θραψανιώτη Αγκιοπλάστη. Φέτος πλησιάζει, στις 11 του μήνα ξεκινούν. Αρχίζουν οι εκδηλώσεις. Αρχίζουν οι εκδηλώσεις. 7 ημέρες εκδηλώσεις. Για πείτε μας, κύριε Μαυραντονάκη, φέτος τι θα δούμε, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της γιορτής. Φέτος κάνουμε κάτι το διαφορετικό. Με την συνδρομή του κυρίου Χριστάκη αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι, να τιμήσουμε την αγκιοπλαστική και την κεραμική, η οποία υπάρχει τώρα 9.000 χρόνια στην Κρήτη. Γι' αυτό λοιπόν, μαζί και με το Κέντρο Μελέτης Νεότερης Κεραμικής Αθηνών, κάνουμε δύο εκδηλώσεις μαζί. Η μία είναι το χώμα, νερό, φωτιά, 11 με 14, και η άλλη είναι συνέχεια, 15 με 17, που είναι το καλλιτεχνικό κομμάτι, το διαχειραστικό κομμάτι, με παράλληλες πάλι εκδηλώσεις. Βλέπουμε, όση ώρα μιλάτε και εσείς, βλέπουμε κάποια πλάνα από, από ανάλογη διοργάνωση πριν από 2 χρόνια. Ωστόσο, εντάξει, το περιεχόμενο και πέρυσι ένα πλάνα, το περιεχόμενο είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Βέβαια. Οι δημιουργίες και όλη αυτή η ατμόσφαιρα και το άρωμα που έρχεται τελικά μέσα από αυτή την εξαιρετική διοργάνωση, μπορώ να πω εγώ. Γιατί μικροί και μεγάλοι έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά την τέχνη της αγκιοπλαστικής και να μάθουν, να συμμετέχουν βεβαίως. Και να μάθουν μια ιστορία χιλιάδων ετών, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως. Και εκεί θέλω να πάμε. Θέλω να πάμε στον κύριο Κωστή Χριστάκη. Πώς θα συνδράμετε εσείς, τι είναι αυτό που θέλετε να αναδείξετε μέσα από τη γιορτή του Θραψανιώτη Αγκιοπλάστη? Όχι, είναι το χώμα, νερό, χώμα, νερό, φωτιά. Είναι ένα πολιτιστικό τετραήμερο επικεντρωμένο στην ιστορία της κρητικής κεραμικής, έτσι όπως αυτή εξελίσσεται από το 9.000, δηλαδή από την νεολιθική περίοδο μέχρι σήμερα, όπως αυτή εξελίσσεται από τους θραψανιώτες κεραμίστες, διότι ουσιαστικά αυτοί είναι και οι πρωταγωνιστές φορείς μιας πανάρχιας παράδοσης. Και είναι ένα πολιτιστικό τετραήμερο το οποίο επικεντρώνεται σε διαλέξεις από εμένα και τον κύριο Λιάρο, που διευθύνει το Κέντρο Μελέτης Νεότερης Κεραμικής, ένα σημαντικό μουσιακό και ερευνητικό ίδρυμα, ξεναγήσεις από σημαντικούς συναδέλφους του Υπουργείου Πολιτισμού στο ανάκτορο του Γαλατά, το 5ο μινωικό ανάκτορο, και είναι, ξέρετε, ένας σημαντικός αρχαιολογικός χώρος, κάπως άγνωστος, αλλά και από την κυρία Σιθιακάκη, την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου στην Βυζαντινή εκκλησία του Μπιτζαριανού. Θέλουμε τα πράγματα και τον πολιτισμό της Κρήτης να το δούμε λιγάκι διαχρονικά και όχι τόσο επικεντρωμένοι μόνο στο μινωικό παρελθόν. Μία σημαντικότατη έκθεση του ενός αρχαιολόγου φιλολόγου Γερμανού, του Χαμπ, που το 1961-62 μαζί με ένα κεραμίστα, τον Γουίντερ, επισκέφτηκαν διάφορα μέρη του ελλαδικού χώρου, πήγαν στην Κύπρο, Σύφνο, αλλά και στην Κρήτη, στις Μαργαρίτες και στο Θραψανό, και αποτύπωσαν με το φωτογραφικό φακό μία τέχνη στο τέλος της εποχής της, στο τέλος της προβιομηχανικής εποχής. Είναι μία σημαντική φωτογραφική έκθεση που έχει επιμεληθεί ο κύριος Λιάρος και πραγματοποιείται με τη συνδρομή του Πανεπιστημίου της Χαϊντεβέργης. Και βέβαια έχουμε και πολλά μουσιοεκπαιδευτικά προγράμματα, διότι σκοπός μας είναι να διοχετεύσουμε τον πολιτισμό και τη γνώση στην καινούργια γενιά. Σημαντικός στόχος. Προφανώς αυτό είναι. Δηλαδή, εάν η καινούργια γενιά δεν καταλάβει και δεν σεβαστεί το παρελθόν, δεν μπορεί να ζήσει το παρόν και δεν μπορεί να δει το
μέλλον. Και νομίζω ότι αυτός είναι, αυτή είναι και η ουσία αυτού του πολιτιστικού. Βάλτε. Το τετραήμερο αυτό θα γίνεται, έχω μια διαδρομή σε παλιά σοκάκια του χωριού, όπου υπάρχουν αγγειοπλάστες που θα δουλεύουν τον πυλό σε τροχούς και θα υπάρχουν περίπτερα χωριανών και των αγκιοπλαστών που θα εκτέθουν τα προϊόντα τους, και θα έχουμε και τρεις μουσικές βραδιές, όχι γλέντια, μουσικές βραδιές με βιολιά, όπως είναι ο Βαρδάκης, ο Γεράριος, ο Αβυσσινός, ο Τσαντάκης και ένα συγκροτήμα, δηλαδή και τα νέφαλα. Αυτό βλέπω ότι τις προηγούμενες χρονιές ήταν ναι μεν τριήμερος ο εορτασμός, τριήμερο όλο αυτό, όλη αυτή η διοργάνωση, ωστόσο βλέπω ότι φέτος εντάξατε συν ένα τριήμερο με διάφορες εκδηλώσεις, μουσικοχορευτικές, ο κόσμος δηλαδή να πάρει και μία γεύση από τον τοπικό χαρακτήρα και τον πολιτισμό. Τον πολιτισμό. Το χωριό μας που τόσα χρόνια τώρα, αιώνες τώρα, ασχολείται με τον πυλό, το πιθάρι. Γι' αυτό και το χωριό μας από την Τουρκοκρατία λεγόταν Θραψανό χωριό των αγκιοπλαστών, χωριό των πιθαράδων. Διότι είναι το μοναδικό χωριό στην Κρήτη που φτιάχνει πιθάρια, ένα από τα ελάχιστα στην Ελλάδα. Και της Μεσογείου, της Μεσογειακής Λεκάνης που υπάρχουν πιθαράδες. Γίνει αυτό το κομμάτι, ανεβάσαμε τον πύχη δηλαδή κατά κλείδι στις εκδηλώσεις αυτές με τη συνδρομή της Βρετανικής Σχολής και έτσι του Κέντρου Μελέτης. Κύριε Χριστάκη, γίνεται μεγάλη προσπάθεια ώστε να διατηρηθεί έτσι ένα παραδοσιακό, ένα πολιτισμικό, πολιτιστικό προφίλ, να εδραιωθεί το προφίλ αυτό μέσω και της συγκεκριμένης οργάνωσης. Και ένα προφίλ το οποίο ασπάζονται πλέον, μικροί και μεγάλοι, και έχει και ένα διδασκαλικό χαρακτήρα, ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα θα μπορούσε να πει κανείς. Προφανώς και αυτό είναι και η ουσία, είναι η εκλαΐκευση και η διάδοση της επιστημονικής γνώσης. Μάλιστα. Και θέλω να προσθέσω ότι θα προβληθεί και ένα ντοκιμαντέρ για τους περιοδεύοντες πιθαράδες, διότι το Θραψανό είναι μοναδικό για την Βεντέμα, δηλαδή περιοδεύοντες πιθαράδες πηγαίνουν σε διάφορα μέρη της Κρήτης αλλά και εκτός Κρήτης για να κατασκευάσουν πιθάρια κοντά στο κέντρο, διάθεσής τους, αλλά και μία συνάδελφος, η κυρία Τζέρολιν Μόρισον, θα ανασυνθέσει τη μινωική γαστρονομία έτσι όπως αυτή έχει μελετηθεί με βάση οργανικές αναλύσεις που έχουν γίνει σε μινωικές χύτρες. Νομίζω ήταν ένα στοιχείο το οποίο είχαμε δει κατά την άφηξη τότε του Καρόλου. Βέβαια, του τότε που είχαμε δεχτεί τον και όλοι είχαμε μείνει άναυδοι στο άκουσμα έτσι, της ιδέας αυτής. Στην Βρετανική σχολή, βέβαια, είναι μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση, γιατί ξέρετε, μέσα από τις οργανικές αναλύσεις μπορούμε να ξέρουμε τι μαγείρευαν στα μινωικά σκεύη. Οπότε αυτό θα είναι, νομίζω, το κερασάκι σε όλη την εκδήλωση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Νομίζω ότι οι τηλεθεατές ή τηλεθεατές πήραν το μήνυμά τους, γνωρίζουν καλά περί τίνος πρόκειται όταν αναφερόμαστε στη γιορτή του Θραψανιώτη Αγκιοπλάστη. Πέρα από το γεγονός ότι θα βρεθούν να δουν αυτές τις δημιουργίες, να δημιουργήσουν ήδη και να περάσουν καλά, υπάρχει ένας σκοπός, αυτό που λέγαμε τόση ώρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. 11 με 14 Ιουλίου. Το πρώτο μέρος των εκδηλώσεων. Πρώτο μέρος. Και στη συνέχεια 15 με 17 είναι η γιορτή των Αγκιοπλάστων με κριτική μουσική. Στέλιος Πετράκης, Γιώργος Μανολάκης, Νεκτάριος Αμόλης, Κώστας Αριδάκης, πολλά όπου ονόματα γνωστή κριτική καλλιτέχνη. Και αυτές τις τρεις μέρες έχει παράλληλα δρόμενα. Θα είμαστε εκεί. Ναι, να σας καλούμε. Εκεί θα είμαστε. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.